Τις πληγές τους συνεχίζουν να μετρούν οι παραγωγοί της Ηλίας που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνονται από τη μανία της έντονης χαλαζόπτωσης. Μετά από 5 ώρες ορίστε το χαλάζι. Πόσο χαλάζει το. Μετά από 5 ώρες. Εδώ βλέπουμε ολοκληρωτική καταστροφή, ζημιά που αγγίζει το 100%. Όπως βλέπετε εδώ, αν μπορείτε να δείξετε, είχε ολοκληρωθεί η καρπόδεση. Βλέπουμε εδώ ο καρπός έχει καταστραφεί τελείως, δεν υπάρχει καν, τον έχει αφανίσει. Και όχι μόνο ο καρπός, είναι και η κλάδα καταστραμμένη, 100%. Εδώ έχουμε τελειώσει, πρέπει να μαζέψουμε τις σωλήνες και να φύγουμε. Μιλώντας στην ΟΡΤ, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέτζος, διαβεβαίωσε τους αγρότες πως άμεσα θα γίνει η αποστολή κλιμακίων του οργανισμού, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών από το καταστροφικό χαλάζι που έπληξε πολλές περιοχές, κυρίως στις κοινότητες του Δήμου της Ήλιδας. Συγκροτείται συνεργείο με γεωπόνους, με τους επόπτες και τμηματάρχες του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Πάτρας, το οποίο θα μεταβεί αμέσως στην περιοχή, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία. Θα πάμε σε επισημάνσεις και οριοθέτηση της περιοχής, να δούμε σε ποια έκταση, σε ποιες κοινότητες, ποιες παραγωγές έχει χτυπήσει αυτή η σφοδρή χαλαζόπτωση. Ταυτοχρόνως θα γίνουν οι αναγγελίες για την υποβολή δηλώσεων ζημίας. Αυτό, όπως ξέρετε, διαρκεί 15 ημέρες χάρη των παραγωγών μας. Αλλά εμείς το χρονικό διάστημα αυτό δεν θα το αφήσουμε να πάει χαμένο. Θα είναι κοίτα συνεργεία του ΕΛΓΑ, ούτως ώστε με την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος της υποβολής δηλώσεων να ξεκινήσει αμέσως το εκτιμητικό έργο. Ερωτηθείς για τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ επεσήμανε πως αρχικά θα γίνουν επισημάνσεις και οριοθέτηση της περιοχής. Πρέπει να οριοθετήσουμε την περιοχή. Πρέπει να εκτιμήσουμε καταρχήν ποια είναι η βαρύτητα της ζημίας. Είναι μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, που ακολουθεί ο ΕΛΓΑ. Αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι θα είμαστε από αύριο εκεί. Δεύτερον, ότι όσο προσωπικό χρειαστεί ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, είμαστε έτοιμοι, διότι προημερών ολοκληρώθηκε ο νέος πίνακας με τους γεωπόνους και εκτινιάτρους που δικαιούμεθα να προσλάβουμε ως εκτάκτους εντός του 2023 και είμαστε λοιπόν σε θέση να προχωρήσουμε και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο κύριος Λικουρέτζος απάντησε και στο ποιες καλλιέργειες προβλέπεται να αποζημιωθούν, αφού το χαλάζι χτύπησε φυτά όπως την πατάτα και το καρπούζι, που σε λίγες ημέρες θα ξεκινούσε η συγκομιδή τους, αλλά και την ελιά και το αμπέλι που βρίσκονται στο στάδιο της άνθησης. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία εντάσσονται μέσα στον κανονισμό, αναμφίβολα θα αποζημιωθούν. Εάν τύχουμε περιπτώσεις προανθικού σταδίου, όπως είχαμε στην περίπτωση του παγετού, τότε η κυβέρνηση θα μεριμνήσει για να υπάρξει ένα ad hoc πρόγραμμα, όπως λέμε, κρατικής οικονομικής ενίσχυσης για τις περιπτώσεις αυτές. Είναι μία ακόμα τραγική συνέπεια της κλιματικής κρίσης, η οποία ταλανίζει κυρίως τις μεσογειακές χώρες και θα μας ευνηδιάζει πάντα δυσάρεστα, είτε με καύσονες, είτε με σφοδρές χαλαζοπτώσεις όπως στην προκειμένη περίπτωση, είτε με ακραίες βροχοπτώσεις ή και με παγετούς.